Το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με την παρούσα σύσταση πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι. Το βασικότερο θέμα συζήτησης αφορούσε τον βιομηχανικό εκπαιδευτικό τουρισμό και την ενεργειακή εκδρομή στον Δήμο Κοζάνης. Μετά από δουλειά αρκετών μηνών και σε συνεργασία με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού με την οποία συνεργαστήκαμε, ζητήσαμε και ορίστηκαν στελέχη της με τα οποία συνεργαστήκαμε, σήμερα έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε αυτό το πακέτο. Αυτό το πακέτο το οποίο για κάποια από τα ζητήματα που το αφορούν δεν είναι πλήρες. Και το λέω αυτό εν πλήρη συνειδήση με την έννοια ότι το βιοκλιματικό σχολείο στη ΖΕΠ είναι υποκατασκευή σήμερα και δεν είναι επισκέψιμο. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει σε τίποτα από το φθινόπωρο που έρχεται να επικοινωνήσουμε αυτό το πρόγραμμα, να επικοινωνήσουμε με όλα τα σχολεία στην πατρίδα μας, ούτως ώστε να αρχίσουμε να προβάλλουμε αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η περιοχή μας και να τους καλούμε να το επισκεφθούν. Και όχι μόνο τα σχολεία, αλλά και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια, μιας και όλοι έχουν να δουν πράγματα ενδιαφέροντα και πράγματα μοναδικά που πουθενά αλλού δεν έχουν να τα δουν. Στόχος είναι από το φθινόπωρο να επικοινωνήσει ο Δήμος το βιοκλιματικό σχολείο που τώρα κατασκευάζεται στη ΖΕΠ, ώστε τον ερχόμενο χειμώνα σχολεία από όλη την Ελλάδα αλλά και φοιτητές να το επισκέπτονται. Το θέμα ανέπτυξε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Κυριακίδης. Η οικονομία του Δήμου και της περιοχής μας εξαρτάται από τη ΔΕΗ και κυρίως γύρω από τις δράσεις της γύρω από την ενέργεια, το εμπόριο, τις μικρές βιοτεχνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως γνωρίζουμε, ο Δήμος Κοζάνης είναι ο μεγαλύτερος ενεργειακός δήμος της χώρας, του οποίου την έκταση παράγεται μεγάλη ποσότητα ενέργεια από λιγνίτη, από υδροελεκτρικά, καθώς και από ανανεώσιμες μορφές. Έχοντας κατά νου αυτά, ο Δήμος Κοζάνης, όλο το προηγούμενο διάστημα, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα τουριστικό προϊόν, το οποίο θα απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ένα προϊόν το οποίο θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε μέσω του Υπουργείου Παιδείας στις βαθμίδες εκπαίδευσης, για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τον ενεργειακό μας Δήμο, τον ενεργειακό Δήμο της χώρας, ως έναν προορισμό, τον οποίο να είναι υποχρεωτική η παρουσία τουλάχιστον μια φορά στον εκπαιδευτικό τους βίο φοιτητών που ασχολούνται με το αντικείμενο. Και αναφέρομαι σε πολιτικούς μηχανικούς, γεωλόγους, γεωτεχνικούς, οι οποίοι θα μπορούν μέσα από την επίσκεψή τους εδώ να αποκτήσουν μεγάλη εμπειρία.